Ο υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νομού Ηλία και επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, Μιχαήλ Ιωάννη Κατρίνη, βρέθηκε σήμερα στην Κοζάνη. Μάλιστα το μεσημέρι είχε συνάντηση στο ΕΒΕ Κοζάνη με τα στελέχη του. Ε, πολύ χαρά σήμερα συναντηθήκαμε εδώ το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με το επαγγελματικό επιμελητήριο και με τον πρόεδρο που είχε την ευγενή καλοσύνη να μα φιλοξενήσει και του επαγγελματίε και εμπόρου τη περιοχή. Τα προβλήματα τη αγορά είναι γνωστά. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητα, μειωμένη τζίρι, ειδικά ζητήματα εδώ στο νομό Κοζάνης και με τη γουνοπία και με το θέμα τη ενεργειακή μετάβαση που έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον εμπορικό κόσμο. Στου μικροεπιχειρηματίε οι οποίοι βλέπουν από τη μία μειωμένου τζίρου και έλλειψη ρευστότητα από εργαλεία χρηματοδότηση τα οποία δεν φτάνουν σε 9 στι 10 επιχειρήσει και από την άλλη, πάρα πολλά χρέη από τι αλλεπάλληλε κρίσει του παρελθόντο που δυστυχώ είναι φιλιά για επαγγελματίε, εμπόρου και επιχειρήσει, χωρί τα εργαλεία τη κυβέρνηση μέχρι σήμερα να έχουν αποδώσει. Εμεί λοιπόν επαναλαμβάνουμε τι πάγιε θέσει για στήριξη τη αγορά, ζητάμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, 120 δόσει για τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ με 30% κούρεμα ώστε να μπορούν να είναι οικονομικά ενεργέ επιχειρήσει, χρηματοδοτήσει μέσα από ΕΣΠΑ, νόμο. Αλλά και άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά να φτάνουν σε όλε τι επιχειρήσει και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί και εδώ δυστυχώ στην περιφέρεια αλλά και στο νομό Κοζάνης έχει πολύ λίγα δώσει μέχρι στιγμή, να μην φτάνει σε 136 μόνο επιχειρήσει, αλλά να διαχειριστεί σε όσο δυνατόν περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν είναι δυνατόν 300.000 επιχειρήσει και 830.000 επαγγελματικά αφημοί σήμερα να αποκλείονται και να έχουν πάρει 6 δι 136 όλε και όλε επιχειρήσει όσο και αν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι έμποροι, οι επαγγελματίες που πέρασαν αλλεπάλληλες κρίσεις και στάθηκαν όρθιοι συνιστούν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας, εμείς πίσω από κάθε μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση και εδώ στην Κοζάνη αλλά και σε όλη τη χώρα βλέπουμε ανθρώπους που μοχθούν κάθε μέρα, εργαζόμενους και εργοδότες χέρι-χέρι να παλεύουν, να επιβιώσουν, να σταθούν, να δουν την επόμενη μέρα με μια καλύτερη ματιά. Εμείς αυτούς κοιτούμε, αυτούς στηρίζουμε, σε αυτούς πιστεύουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι με τις μικρομιστές επιχειρήσεις, στηρίζει την αγορά και βεβαίως ως αξιόπιστη αντιπολίτευση θα συνεχίζει να επιμένει και να πιέζει την κυβέρνηση να κοιτάξει επιτέλους τους πολλούς και όχι τους λίγους και ο στόχο του είναι να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχαμε. Το μιλητήριο τη Κοζάνη αποτελεί τιμή και χαρά η επίσκεψη του κυρίου Κατρίνη ε, στην περιοχή μα. Είναι η ευκαιρία να θέσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα των, μικραίων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να πω ότι αν η προηγούμενη Βουλή είχε ευθύνη για την Κοζάνη και για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο τη απολιγνητοποίηση, η επόμενη Βουλή έχει πλέον υποχρέωση να δει όλα τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Εμείς μένουμε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Το έχουμε πει επανειλημμένους, το αναφέρατε κι εσείς. Ένα ζήτημα είναι της ρευστότητα και της ενεργοποίησης σημαντικών εργαλείων στην περιοχή. Ε, πρόσφατα είδαμε το πρώτο μικροδάνιο μέσα από το ΤΜΕΔΕ να ανακοινώνεται ως πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι ο οργανισμός μικροπιστώσεων μπορεί να σταθεί και να λειτουργήσει και στη Δυτική Μακεδονία. Άρα λοιπόν κυρίαρχο το θέμα της ρευστότητας, κυρίαρχο το θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και φυσικά από τα βασικότερα ζητήματα το ανθρώπινο δυναμικό καθότι και οι δημογραφικοί δείκτες άρα και οι δείκτες του ΑΕΠ δεν ευνοούν ε, την παραμονή ε, νέων ανθρώπων ε, στη Δυτική Μακεδονία που είναι ζητούμενο και για τις επιχειρήσεις και για τις επενδύσεις που είναι να γίνουν. Οπότε χρειάζεται εγρήγορση, συστηματική δουλειά και πρέπει ε, η επόμενη Βουλή να εργαστεί σημαντικά και να βρίσκεται στο πλευρό και της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχει να, ε, να διαπραγματευτεί και τέλος πάντων να εξελίξει ο τόπος μας ε, την επόμενη περίοδο και κυρίως οι επιχειρηματίες.